Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι της Κοζαλίας Creations. Στο κανάλι μας θα βρείτε διάφορα σχέδια με βελόνες και βελονάκι. Μου αρέσει πολύ το πλέξιμο. Εδώ ανεβάζω πολύ όμορφα και σχετικά εύκολα σχεδιάκια, όπως και δικές μου δημιουργίες που μου αρέσει συνήθως να τις αναπτύσσω, να αλλάζω. Δεν μου αρέσει να παίρνω ένα έτοιμο σχέδιο. Μου αρέσει να δημιουργώ. Λοιπόν, σήμερα σας βρήκα ένα πανέμορφο σχεδιάκι καλοκαιρινό, σχέδιο αζούρ με βελονάκι. Είναι με 6 ποδαράκια, σχέδιο κοχύλι και με κόμπους σολομών. Αποτελείται από 2 σειρές, πλέκεται πολύ εύκολα, δείχνει πολύ εντυπωσιακό, ταιριάζει και για σάλι και για μια πασμίνα και για μια κουβερτούλα και για μια μπλούζα και για μια ζακέτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το βλέπετε. Είναι πλεκτό με βαμβακερό νήμα. Το νήμα που θα δουλέψουμε είναι η Ibiza, 100% βαμβακερό. Στα 50 γραμμάρια είναι 125 μέτρα. Δεν συνιστάται να πλένετε στο πλυντήριο. Πλένετε στο χέρι, 40 βαθμούς. Πλέκετε με βελονάκι 2 και 3. Επίσης και με τις βελόνες σιδερώνεται, αλλά το συγκεκριμένο σχέδιο δεν συνιστώνεται σιδερώνους, γιατί έτσι είναι πολύ αφράτο, ανάλαφρο και πετάνε λίγο οι κόμποι σολομών, και αυτό είναι που δείχνει μια ιδιαίτερη ομορφιά. Το έχω πλέξει με βελονάκι νούμερο 3. Το νηματάκι θέλω να σας πω ότι μας το έστειλε το κατάστημα Πλεκτόραμα και ευχαριστώ πολύ την κυρία Μέρη Πενταχρονή μου που έχει το κατάστημα στο Άστρος, αλλά κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Κάτω από το βίντεο να σας βάλω link και το καταστήματος Πλεκτόραμα και ένα link με το τηλέφωνο της κυρίας Μέρης Πενταχρονή μου, όπως και το link για το νηματάκι. Μάλλον για να διαλέξετε εσείς τα χρώματα να δείτε καλύτερα. Είναι τετράκλωνο το νηματάκι αυτό. Πολύ μαλακό. Δεν είναι πολύ λεπτό. Είναι ακριβώς αυτό που το πλέκεις και ευχαρισίεσαι. Πάμε να δούμε. 1, 2, 3, 4. Τετράκλωνο. Το νηματάκι πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ ευχάριστο, έτσι, στο δερματάκι. Επίσης, αυτό εδώ είναι πλεγμένο με το νηματάκι Ibiza. Το δειγματάκι που θα δουλέψουμε σήμερα θα το πλέξουμε με το νήμα Καρτόπου. Στα 50 γραμμάρια είναι 130 μέτρα. Πάμε να το δούμε και λίγο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό πλέγεται με 2,5 και 3,5 βελονάκι και βελόνες 3,5 και 4,5. Είναι ελάχιστα πιο χοντρό. Αυτό το νηματάκι πλένεται και στο πλυντήριο. Είναι ακριλικό 51% και 49% βαμβακερό, δηλαδή είναι μισό-μισό στην ουσία. Είναι πάρα πολύ ωραία νήμα και για τις μπλούζες, για θυναπορινές μπλούζες και για ζακέτες. Έχει έτσι μια ματ απόχρωση. Αυτό το ξέρω ότι πλένεται στο πλυντήριο, το έχω πλένει εγώ, έχω πλέξει πολύ με αυτό το νηματάκι. Το χρησιμοποιώ επίσης και για τα παιχνιδάκια διάφορα πλεκτά. Είναι φοβερό νήμα, δεν αλλάζει χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι τόσο μερσεριζέ, δηλαδή δεν είναι καλά στριφογυρισμένο. Αυτό δείχνει μια έτσι ευαισθησία, δείχνει το πλεκτό σας να είναι μαλακό. Είναι, τι είναι αυτό, θέλουμε τώρα να δούμε πόσο είναι, τετράκλωνο ή πεντάκλωνο. Όχι, είναι τετράκλωνο και αυτό, από ό,τι φαίνεται. 1, 2, 3, 4.
Αυτό είναι. Το είπαμε. Για πάμε τώρα να δοκιμάσουμε το πώς πλέκεται το νηματάκι. Για το νήμα αυτό θα πάρουμε ελάχιστα πιο χοντρό δολωνάκι. Θα πάρουμε το 4 μιλιμέτρο, νούμερο 4. Και ξεκινάμε. Εδώ στο σχέδιο αυτό δεν υπάρχει πολλαπλάσια του. Δεν υπάρχει. Είναι. Κάνουμε αρχικό κόμπο. Εδώ. Και πάμε. 1, 2, 3. Και το κλείνουμε σε ένα δαχτυλίδι, σε ένα κύκλο. Το κλείσαμε. Να υπάρχει χώρος να μπει βελονάκι μέσα. Αφού το κλείσαμε, κάνουμε το πρώτο, τραβάμε το πρώτο κόμπο Σολομών, ίσα που να απλώνει το δάχτυλό μας. Απλώθηκε το δάχτυλο. Γυρνάμε πίσω, πιάνουμε το νηματάκι και το πλέκουμε. Και δεύτερο κόμπο Σολομών. Και το πλέκουμε ξανά. 1, 2, 3. Και γυρνάμε πίσω και το ενώνουμε εδώ. Το δέσαμε, το ενώσαμε. Ξανά τραβάμε. Ένας κόμπος Σολομών, γυρνάμε πίσω, το κλείνουμε. Και δεύτερος κόμπος Σολομών, το δένουμε. 1, 2, 3 και το πλέκουμε. Εδώ, να υπάρχει ένα δαχτυλίδι μέσα. Ξανά. Κόμπο Σολομών. Γυρνάμε πίσω. Δένουμε. Και ξανά εδώ στο δάχτυλο. Κόμπο Σολομών. 1, 2, 3. Και το στριώνουμε. Αυτό εδώ είναι η πρώτη σειρά το πλεκτό μας. Τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τα κοχυλάκια μας. 1, 2, 3. Και βάζουμε το βελονάκι μας εδώ, στο δαχτυλίδι που φτιάξαμε. Κάνουμε υπερυψωμένο ποδαράκι. 1, 2, 3 και το δένουμε στο ποδαράκι. Ρίχνουμε ξανά. Πάμε για ποδαράκι. Υπερυψωμένο. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Και το δένουμε. Πρέπει να υπάρχει συνολικά 3 πικό. Οπότε να υπάρχουν 3 ποδαράκια. Αυτό που είναι στην άκρη. Πρώτη φορά, δεύτερη, τρίτη, 1, 2, 3. Αυτό. Κάναμε 1, 2, 3 ποδαράκια και μια λυσιδούλα που ανεβήκαμε σειρά. 1, 2, 3 πικό. Τώρα θα ενώσουμε εδώ που κάναμε εμείς τους κόμπους Σολομών στη μέση. Και ξανά από εδώ που έχουμε εμείς ένα κύκλο θα κάνουμε τα ποδαράκια μας τα υπερυψωμένα. 1, 2, 3 πικό. Δεύτερο υπερυψωμένο. 1, 2, 3 πικό. Τρίτο, 1, 2, 3,
Ρίχνουμε, τραβάμε το νήμα, το πλέκουμε, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Ένα, δύο, τρία. Ρίχνουμε, τραβάμε, πλέκουμε. Μία, δύο, τρεις. Ένα, δύο, τρία. Έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πρέπει να έχουμε έξι. Πήκω. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και το δένουμε. Τελειώσαμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και το δένουμε εδώ. Τους κόμπους Σολομών στη μέση. Τα δέσαμε. Ξανά πάμε. Θα βρούμε εδώ κέντρο. Και κάνουμε κοχυλάκι με 6 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, 1, 2, 3. Πικό. Δεύτερο ποδαράκι, 1, 2, 3, πικό, έχουμε το τρίτο ποδαράκι, και κάναμε το τελευταίο τώρα, τα τρία ποδαράκια, 1, 1, 2, 3, στο τελευταίο κάναμε. Τα τρία ποδαράκια, περιψωμένα. Δεύτερο, ένα, δύο, τρία. Και το τρίτο. Ένα, δύο, τρία. Αυτή ήταν η πρώτη μας σειρά. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Πάμε τώρα στην επόμενη σειρά. Γυρνάμε και πλέκουμε. 1, 2, 3 και το βάζουμε στο τρίτο πικό. Το κλείσαμε. Και ξανά κάνουμε τους κόμπους Σολομών. Εδώ, στο δάχτυλο. Ένα κόμπο. Στο δάχτυλο. Δεύτερο κόμπο. Και το δένουμε. 1, 2, 3. Στο δεύτερο κοχυλάκι μας. Στο επόμενο κοχύλι μας. 1, 2, 3. Το δένουμε εδώ. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 πικό. Δένουμε πρώτη φορά στο τρίτο και μετά στο τέταρτο. Και ξανά τον κόμπο Σολομών. Βλέπετε ότι είναι πολύ πολύ εύκολα. Πολύ απλό. Και πολύ εντυπωσιακό σχεδιάκι. 1, 2, 3. Πολύ μαλακό το νηματάκι. 1, 2, 3. Έχει μια έτσι, μια βελούδινη αίσθηση. Πολύ μαλακό. Και ξανά τους κόμπους Σολομών. 1. Δεύτερο, 1, 2, 3, 1, εδώ ρίχνουμε και θα το δέσουμε στη βάση. 1, 2, 3, γυρνάμε και πλέκουμε ξανά τα κοχυλάκια μας. Ένα υπερυψωμένο ποδαράκι, 1, 2, 3, το δένουμε, πικό. Δεύτερο υψωμένο ποδαράκι, 1, 2, 3, το δένουμε. Και τρίτο υψωμένο ποδαράκι, 1, 2, 3, και το δένουμε. Και όλο αυτό μετά το τσεμπάμε εδώ, στους κόμπους Σολομών, στη μέση. Οπ, το κολλήσαμε και ξανά πάμε τα 6 υπερυψωμένα ποδαράκια. Οπ, οπ, οπ. 1, 1, 2, 3, πικό. Δεύτερο, 1, 2, 3, πικό. Και το τρίτο,
Ένα, δύο, τρία. Πικό. Τέταρτο. Ένα, δύο, τρία. Πικό. Πέμπτο. Ένα, δύο, τρία. Πικό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και το έκτο. Ένα, δύο, τρία. Πικό. Και το δένουμε εδώ. Και ξανά. Έξι. Ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Το δένουμε. Αυτό να δεν έχει τίποτα το πολύ δύσκολο. Και εδώ είναι στην άκρη. Ένα, δύο, τρία. Κάνουμε τα τρία ποδαράκια μας. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και το τελευταίο. Έτσι. Αυτό. Αυτό εδώ είναι τόσο εντυπωσιακό και τόσο ωραίο και τόσο αφράτο σχεδιάκι. Επίσης, όταν πλέκουμε εμείς την μπλούζα μας, π.χ. εδώ είναι η μέση μας και η μπλούζα ξεκινάει και πλέκεται από πάνω μέχρι πάνω μέσους ώμους. Επίσης, από εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε και να πλέκουμε αντίθετα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς από την αρχή μπορούμε επίσης να το συνεχίσουμε να πλέκουμε εδώ. Από εδώ ξεκινάμε και πλέκουμε τα ποδαράκια μας. Ένα, δύο, τρία. Και εδώ πλέκουμε πλέον τα ποδαράκια μας. Ένα, ένα, δύο, τρία. Λουλουμ. Δεύτερο, ένα, δύο, τρία. Και τρίτο. Ένα, δύο, τρία. Το βάζουμε εδώ. Πενώνουμε. Εδώ στους κόμπους Σολομών της προηγούμενης σειράς. Και ξανά βάζουμε εδώ 6 ποδαράκια. 1, 2, 3. Δεύτερο, 1, 2, 3. Τρίτο. 1, 2, 3. Τέταρτο, ένα, δύο, τρία. Πέμπτο, ένα, δύο, τρία. Και το έκτο, υπερυψωμένο πονταράκι. Και το δένουμε εδώ. Και ξανά κάνουμε εδώ τα 6 ποδαράκια μας. Αυτό εδώ βγαίνει πλέον σχέδιο, πλέκεται από εδώ και πέρα. Τόσο όμορφο και τόσο εντυπωσιακό. Επίσης μπορεί να είναι αυτό μια άκρη, μια γεύση. Πώς πλέκουμε εμείς τελείωμα. Πλέκεται πολύ ωραίο σάλι.
Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη μέση, να πλέξουμε και από την πλευρά σάλι και από δεξιά και από αριστερά πλευρά σάλι. Δηλαδή ξεκινάμε από εδώ και πλέκεται για να μην πάει σε μια πλευρά μόνο. Αυτά είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Αν σας αρέσει, μπορείτε να το δοκιμάσετε, να το ευχαριστηθείτε. Είναι πολύ 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 εντυπωσιακό. Τώρα σας έδωσα μια μικρή γεύση. Να σας δείξω και εγώ τι θα κάνουμε εμείς στο επόμενο βίντεο. Πάμε να δούμε τι σας ετοιμάζω εγώ. Σας ετοιμάζω ένα μπλούζο φόρεμα, παρακαλώ πολύ. Αυτό εδώ είναι πάνω πλευρά, εδώ θα μπουν τυρατούλες. Αυτό εδώ θα ανοίγει ομοιόμορφα, απαλά θα πηγαίνει στο μάκρος, θα είναι στυλ φορεματάκι με μια λοξή κλίση. Αλλά αυτά θα είναι στο επόμενο βίντεο. Πλέκεται πολύ εύκολα, ξεκινάνε από εδώ, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Αν θέλετε εσείς και αν είστε καινούριος και μπήκατε κατά λάθος σε μας, μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι μας για να μην χαθούμε. Μπορείτε να ψηφίσετε από κάτω. Γράψτε μου σχόλια αν δεν καταλάβατε κάτι. Σας περιμένω όλους στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι καλές διακοπές αν δεν έχετε φύγει ακόμα. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Καλά να περνάτε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!